centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κορεντσίδη, καλό σας μεσημέρι πια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τώρα εξάλλου τελειώσατε, δεν μπορούσαμε να τα πούμε νωρίτερα γιατί ήσασταν στη σύσκεψη, τα είπαμε και με τον κύριο Κασαπίδη πριν από λίγο, που είναι σχεδόν κάθε μέρα εδώ. Βέβαια σε μια πάρα πολύ δύσκολη πάλι μέρα, γιατί έχουμε και τον 7ο θάνατο στη Καστοριά και μάλιστα ενός εκλεκτότατος συμπολίτη, ενός πολύ καλού ανθρώπου. Δυστυχώς, και να εκφράσουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια σε όλους και να ευχηθούμε από την άλλη να είναι ο τελευταίος. Πραγματικά, γιατί υπάρχουν και άλλοι Καστοριανοί, αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχουν δυστυχώς και άλλοι Καστοριανοί που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, διασωληνωμένοι αρκετοί Καστοριανοί σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Είμαστε μαζί τους, ήταν ο Κώστας το τελευταίο θύμα αυτής της ιστορίας που μας έχει φέρει τα άνω κάτω στη ζωή μας. Ας ελπίσουμε και να ευχηθούμε να λήξει όσο πιο σύντομα γίνεται αυτές οι δύσκολες καταστάσεις, να επανέλθουμε όλοι στην κανονικότητα και να είμαστε όλοι, να μην λείπει κανείς. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν παίρνονται και αυτά τα μέτρα, γι' αυτό υπάρχει και αυστηροποίηση. Νομίζω έχει γίνει κατανοητό. Στο δεύτερο λοιπόν 24ωρο της καραντίνας. Αυτό που μένει είναι να λύσουμε έτσι αυτές τις απορίες και τις λεπτομέρειες και να μπορέσουμε να διευκολύνουμε λίγο αυτή την κατάσταση. Φαίνεται ότι σιγά σιγά λύνουμε πράγματα όπως λύσαμε αυτή την ιστορία με το Β4. Να διευκρινίσουμε, επειδή μας λένε πάρα πολύ ότι φαίνεται ότι χτυπάει το τηλέφωνο, δεν το σηκώνει κανείς. Είναι έτσι το σύστημα φτιαγμένο που να φαίνεται ότι χτυπάει, αλλά εκείνη την ώρα μιλάει. Όπως γίνεται και στο κινητό τηλέφωνο. Ναι, όπως γίνεται και γιατί, στο κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε, οι κλήσεις δεν σταματάνε. Από τη στιγμή που με πήρατε πριν από 4 λεπτά, είχα 8 τηλεφωνήματα μέχρι τώρα που ξαναμιλάμε. Φανταστείτε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και στις τηλεφωνικές γραμμές των σταθερών τηλεφώνων. Οπότε χρειάζεται, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, βλέπετε ότι μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς σιγά-σιγά και λύνονται κάποια θέματα. Άρα χρειάζεται λίγο υπομονή από όλους. Λίγο υπομονή. Και επειδή αυτό το τηλέφωνο, αυτά τα τηλέφωνα θα είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και όχι μόνο για σήμερα. Παιδιά, όλοι θα επικοινωνήσουμε. Δεν υπάρχει και κάθε μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρούμε την άκρη. Η διαδικασία είναι απλή, νομίζω. Τηλεφωνείτε στο Δήμο, σημειώνετε τα στοιχεία σας. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε όμως, κύριε Νατσούλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ισχύει και κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, μην πάρει το κάθε σπίτι τώρα και ζητήσει ειδική άδεια. Ό,τι υποτίθεται έχει. Περιπτώσεις. Γιατί μετά θα απαγορευτεί, θα βγει άλλο μέτρο. Ακριβώς. Όπως έγινε με την αυστηροποίηση των μέτρων κεντρικά, δόθηκαν κάποιες οδηγίες, δεν τηρήθηκαν και μπαίνουν μετά σε καραντίνα. Αν λοιπόν δεν τηρηθεί και αυτή η διαδικασία που είναι. Σε άτυπο στυλ. Δεν θα μπορεί να υπάρχει ούτε αυτό το άτυπο. Θα χάσουμε και αυτό. Θα υπάρχει απαγόρευση και θα χάσουμε και αυτό. Μα ξέρετε, θα χάσουν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι που λέμε. Μην, παιδιά, προσπαθούμε τώρα, επειδή βρέθηκε ένας τρόπος και θέλω να κάνω εγώ τη βόλτα, δήθεν έχω έναν άνθρωπο. Μην το κάνετε αυτό. Νομίζω ότι γίνεται κατανοητό. Έκκληση, κάνω έκκληση. Ειδικά είναι κατανοητό όσο μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, ό,τι είναι στη δυνατότητά μας. Και πάνω από τις δυνατότητές μας, γιατί το συγκεκριμένο μέτρο είναι πάνω από τις δυνατότητές μας τώρα. Υπάρχει απαγόρευση για το συγκεκριμένο. Απλά γίνεται μια άτυπη διαδικασία. Εάν γίνει και αυτό, λοιπόν. Για την οποία όμως είναι ενημερωμένη και η αστυνομία, να πούμε. Είναι ενημερωμένη και η αστυνομία και τους ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες. Παράλληλα, ευχαριστούμε και για την κατανόηση και για την ευελιξία αυτή. Και είναι κάποια μέτρα, επίσης, να πω στους αγαπητούς συνδημότες και συμπολίτες, είναι κάποια μέτρα τα οποία δεν είμαστε εμείς ο Δήμος Καστοριάς αυτός που θα διεκπαιρεώσει. Η αστυνομία είναι αυτή που παίρνει τα μέτρα με εντολές βέβαια της πολιτικής προστασίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η αστυνομία είναι αυτή που εκτελεί τις αποφάσεις. Ακριβώς. Εμείς μπαίνουμε με τον λόγο να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας και αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο κάθε συμπολίτης αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να εξυπηρετηθεί. Αυτό είναι λοιπόν που κάνουμε, μην μπερδεύουμε λίγο και τους ρόλους. Ακριβώς. Να σας πω ένα παράδειγμα για να γίνουμε και πιο κατανοητοί και έτσι απλοί να γίνουμε. Με πήραν, υπάρχουν δύο περιπτώσεις σε οικισμούς εντός καραντίνας που δεν μπορούσε το φορτηγό να πάει να δώσει ξύλο. Μάλιστα. Ξύλα καύσιμα. Ναι. Δεν τηρούσαν τους όρους οι συγκεκριμένοι προμηθευτές. Δηλαδή, με πήραν με ένα τηλέφωνο οι άνθρωποι αναφωτωμένοι και τι θα κάνουμε και θα μείνω μέσα στο κρύο και θα ψοφήσουμε από το κρύο κλπ. Οι συγκεκριμένοι όμως προμηθευτές πήγαν χωρίς γάντια, χωρίς μάσκες.
αλίμονο δηλαδή τώρα, είπαμε να παίρνουμε και κάποια μέτρα. Ναι, μεν πηγαίνει να βάλει καύσιμα, πηγαίνει να βάλει πετρελαίο, πηγαίνει να δώσει. Να έχουν τα μέτρα προστασία, ακριβώς. Δηλαδή, αν πάμε χωρίς γάντια και χωρίς μάσκες. Δεν έχει νόημα αυτό που κάνουμε ως καραντίνα. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα, μάλιστα. Νομίζω ότι όμως είναι οι πρώτες στιγμές που θα προσαρμοστούμε πραγματικά στην νέα πραγματικότητα. Και ήδη βλέπω, και επειδή βγάζουμε και γραμμές στον αέρα, ειδικά στις απογευματινές έκτακτες εκπομπές μας, από τις περιοχές αυτές, οι άνθρωποι μας λένε ότι τέλος πάντων ας έγινε και έτσι, να ηρεμήσει λίγο όλη η κοινωνία μας. Γιατί όντως και αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνουμε ότι τώρα βρίσκονται σε έναν κλονισμό, βρίσκονται σε μια ανησυχία. Καλύτερα μας λένε που έγινε έτσι, για να ησυχάσουμε, το λένε στον αέρα οι άνθρωποι που βγαίνουν εδώ στην εκπομπή μας. Σήμερα τι άλλο έχουμε ως προγραμματισμό, λοιπόν, και για αύριο αν έχετε, αν μπορούμε να πούμε κάτι ως προγραμματισμό, τι περιμένουμε ως νέες εξελίξεις. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται. Έχουμε μία, αυτό που σας είπα και χθες το απόγευμα, ότι θα υπάρχει μία ενημέρωση με ερωταπαντήσεις, ναι, για να διευκολυνθεί ο κόσμος. Ναι. Σε λίγη ώρα θα είναι στον αέρα. Θα είναι έτοιμο αυτό, θα δημοσιευτεί σε όλα τα site, φαντάζομαι. Θα δημοσιευτεί παντού. Και τις επόμενες ώρες θα υπάρχει και σε έντυπη μορφή, θα το εκτυπώσουμε για να μοιραστεί μέσω του βοήθεια στο σπίτι, σε κάθε σπίτι στις συγκεκριμένες περιοχές. Ωραία. Λίγο την υπομονή, όπως είπαμε, και την κατανόηση. Εγώ έχω εδώ πέρα κάποιες απαντήσεις για κάποια ερωτήματα. Να πω ένα άλλο σημαντικό, εκτός το Β4, το οποίο βλέπουμε ότι εν μέρη λύνεται. Ναι. Απλά είπαμε υπομονή και ψυχραιμία, θα γίνουν όλα. Εν μέρη λύνεται. Ένα άλλο θέμα που δημιουργήθηκε και είναι σημαντικό είναι με το να βγάλουν οι άνθρωποι χρήματα από τις τράπεζες. Αυτό που έχουμε ως λύση αυτή τη στιγμή είναι στο ATM που υπάρχει στη Μεσοποταμία, μπορεί οποιοδήποτε με αίτημά του στην αστυνομία να βγει, δηλαδή να πάει μόνο για το ATM να βγάλει χρήματα με οποιαδήποτε κάρτα, γιατί υπάρχει και το σύστημα βίας, και να επιστρέψει πίσω. Και βέβαια δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε μέρα για να βγάζει 20-30 ευρώ. Αυτό θα γίνει μία φορά. Μία φορά θα επιτραπεί στον καθένα, ώστε να βγει να πάρει τα χρήματα για το επόμενο δεκαήμερο και να ξαναεπιστρέψει στην οικία του. Και ένα μέλος από κάθε οικογένεια. Πιστεύω ότι είναι λογικό αυτό. Σε κάποιες ειδικές, ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως αντιμετώπισα εγώ μια πριν από λίγο, ειδική περίπτωση που κάποιος δεν έχει κάρτα, γιατί είναι και αυτό, δεν έχει κάρτα ανάληψης, μπορεί με ειδική εξουσιοδότηση να εξουσιοδοτήσει ένα άτομο από το βοήθεια στο σπίτι, παρουσία αστυνομικού, με μια εξουσιοδότηση τέτοια, να πάει να του πάρει χρήματα με το βιβλιάριο από ένα κατάστημα της Καστοριάς ή του Άργους και να του τα επιστρέψει. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άλλη διαδικασία δεν υπάρχει, αλλά πιστεύω ότι με αυτούς τους δύο τρόπους διευκολύνονται οι πάντες. Mm-hmm. Επειδή όμως, πάλι να πω συγγνώμη, πάλι 10 δευτερόλεπτα, επειδή τα βοήθεια στο σπίτι έχουν επιφορτισμένο έργο για όλες τις άλλες σοβαρές περιπτώσεις, για να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο άτομο, έναν τέτοιο υπάλληλο, καλά θα είναι να είναι πάλι σοβαρή περίπτωση. Δηλαδή, μην δεσμεύουμε ένα άτομο από βοήθεια στο σπίτι για να το στείλουμε να πάρει 50 ευρώ από την Καστοριά, μόνο και μόνο για να τα έχουμε σε περίπτωση ανάγκης. Κρατάμε και αυτή την παρατήρηση, να είμαστε σε αυτές τις εποχές στα πλαίσια της λογικής, καταλαβαίνω. Να είμαστε, να δείχνουμε κατανόηση και να κατανόηση είμαστε στα πλαίσια της λογικής. Λίγο ελαστική. Έτσι, πολλά μηνύματα μας έρχονται, Δήμαρχοι, γιατί πρέπει να πάμε στο Δημαρχείο να πάρουμε την αίτηση. Δεν ξέρω αν μπορούσατε να τη βάλετε κάπου για να την κατεβάζει ο κόσμος. Όχι, δεν υπάρχει. Η βεβαίωση αυτή θα είναι η βεβαίωση που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η βεβαίωση δηλαδή για έξοδο κατεξαίρεση. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στο κουτάκι το Β4. Διευκρινίστε το λίγο αυτό, γιατί εδώ νόμιζαν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να πάνε από το Δημαρχείο να πάρουν αίτηση. Όχι. Λοιπόν, η βεβαίωση αυτή είναι η βεβαίωση που ίσχυε μέχρι πριν την αυστηροποίηση. Σημειώνεται κουτάκι Β4. Η ίδια. Σημειώνουμε κουτάκι Β4 με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Σημειώνουμε τον λόγο για τον οποίο θέλουμε να βγούμε παρακάτω στις παρατηρήσεις. Και σε ποιον πηγαίνουμε και πού πηγαίνουμε. Παίρνουμε τηλέφωνο. Δηλαδή, για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Γράφω εγώ. Είμαι ο Χρήστος Νατσούλης και θέλω να πάω στο Κωνσταράζη, στον πατέρα μου. Ωραία. Που θέλει, έχει ανάγκη, ας πούμε. Χρήστος Νατσούλης, συμπληρώνουμε με χ το κουτάκι το Β4. Ωραία. Στις παρατηρήσεις κάτω γράφουμε ότι πρέπει να μεταβώ
στον πατέρα μου που είναι στο Κοσταράδι, ακριβώς, για τον λόγο ότι έχει πάθει χτύπα ξύλο εγκεφαλικό και είναι, δεν μπορεί να το, για μία ώρα από τότε μέχρι τότε. Παίρνει ένα τηλέφωνο στα τηλέφωνα αυτά που δώσαμε, ναι, και καλά θα είναι να μην γίνει αυτό την ώρα που είναι να πάμε, επειδή, ναι, όπως είπαμε, υπάρχει πληθώρα τηλεφωνημάτων και οι γραμμές είναι κατηλημένες για μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, εάν θέλω να πάω αύριο στις 10 το πρωί, καλά θα είναι να το κάνω όπως σήμερα. Όπως σήμερα. Να παίρνω ένα τηλέφωνο στο Δημαρχείο, να αφήνω το όνομά μου. 10, όχι αύριο 10 παρά 10 το πρωί. Ότι τώρα σε 5 λεπτά ξεκινάω. Μπράβο. Έτσι. Κατάλαβα. Καταγράφεται στις καταστάσεις, στις λίστες που έχουμε εμείς εδώ στο Δημαρχείο. Οι οποίες πηγαίνουν και στην αστυνομία. Δίνουμε στην αστυνομία, ναι, ακριβώς, και γίνεται. Άρα είναι ακόμη πιο εύκολο. Άρα είναι πιο εύκολο, δηλαδή, παιδιά. Γιατί υπήρχε αίσθηση ότι θα πάμε από το Δημαρχείο. Δεν πάμε Δημαρχείο. Αλλά πολύ σωστά το εστιάσατε και εσείς, κύριε Νατσούλη, να το επαναλάβουμε. Να το επαναλάβουμε λίγο, να μην είναι καμία σύγχυση και αρχίζει να τρέχει ο κόσμος στο Δημαρχείο τώρα. Όχι και για μια περίπτωση που δεν είναι αναγκαία. Γιατί θα δημιουργηθούν άλλα πράγματα, θα απαγορευτεί και θα απαγορευτεί. Και πρέπει να πούμε ότι ισχύει για το 8 με 8, δηλαδή. Παράκληση. Παράκληση, θερμή παράκληση γι' αυτό. Και να εξηγήσουμε ότι ισχύει για το 8 και 8, δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα, μπορείτε να πάτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα 8 το πρωί με 8 το βράδυ. Έτσι. Μετά τις 8 γράψει, το βράδυ, πριν τις 8, δεν μπορείτε να πάτε. Αν κάποιος δηλαδή γράψει μια τέτοια βεβαίωση, ναι, ζητήσει μάλλον μια τέτοια βεβαίωση, ναι, για να πάει, το χρησιμοποιήσει, δηλαδή χρησιμοποιήσει αυτόν τον λόγο για να, ναι, πάει στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε άλλο. Όχι, όχι. Να ξέρετε ότι μετά θα υπάρχει, αναστολή, ναι, για τους πάντες. Βέβαια, όχι, και αναστολή για τους πάντες, δηλαδή. Και αναστολή για τους πάντες μετά. Και για αυτούς που έχουν ανάγκη. Χάνουμε την μπάλα όλοι θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να μην γινόμαστε κουραστικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Μας έρχεται και άλλο μήνυμα. Και να δείξουμε υπευθυνότητα. Στέλναμε, λέει, πριν την απαγόρευση με μήνυμα Β4. Μπορούμε και με μήνυμα εκτός από το χαρτί. Όχι, με μήνυμα δεν θα εγκριθεί. Δεν θα εγκριθεί. Γιατί, όπως σας είπα, είναι άτυπη διαδικασία. Δεν θα εγκριθεί με μήνυμα. Ωραία. Γιατί υπάρχει αναστολή. Με αυτό μήνυμα δεν θα εγκριθεί. Εσωτερικά. Ωραία. Αυτό θα το κάνουμε εσωτερικά και δεν πρέπει να βγει προς τα έξω. Ωραία. Okay. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε και κάποια άλλα για τις τράπεζες, δηλαδή, είπαμε να σας πω κάποια ερωτήματα τα οποία θα βγουν για τα χρήματα, σας είπα. Νοσηλευτές που ρωτηθήκαμε χθες, νοσηλευτικό προσωπικό, εργαζόμενοι σε τράπεζες ή οτιδήποτε άλλο που υπάρχουν εντός καραντίνας, δεν μετακινούνται. Δεν μπορούν να μετακινηθούν. Εντός καραντίνας μετακινούνται μόνο εργαζόμενοι. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πήραμε σήμερα το πρωί. Εντός καραντίνας, ναι, μετακινούνται μόνο εργαζόμενοι σε αντιπρατήρια, ναι, άρτου. Ναι. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου και των άλλων δομών υγείας που διαμένουν στη Μεσοποταμία, στη Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, θα ενισχύσουν τις δομές, τη δομή βοήθειας στο σπίτι. Ωραία. Νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, έγκυες εξυπηρετούνται, βγαίνουν κανονικά με συνοδό, με τον συνοδό τους, με ιατρική βεβαίωση. Μάλιστα. Υπηρεσίες courier, να πούμε ότι σε αναγκαία, μόνο, σε αναγκαία, ναι, μόνο πράγματα κάνουν τη διανομή στα όρια της καραντίνας. Και δεν μπορούν να πάνε μέσα στη Μεσοποταμία, γιατί υπήρχαν και αυτό πολλά ερωτήματα. Όχι, σε προϊόντα εκτάκτου ανάγκης. Ναι. Όπως και η αλλογραφία που μας διευκρίνησε, ναι, σήμερα ο διευθυντής δρομείου, θα μπορέσει με ειδική άδεια της αστυνομίας να μπει ταχυδρομός, να πάει και την αλλογραφία και τις συντάξεις για αυτούς που δεν πρόλαβαν να πάρουν τις συντάξεις, γιατί έτυχε πάνω σε αυτό η καραντίνα. Έτσι. Και άλλο ένα να πούμε, είναι πολλά τα απαντήσεις, αλλά σας λέω έτσι τα πιο βασικά. Επίσης υπάρχει ιδιωτική επιχείρηση φροντίδας ηλικιωμένων που μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει τις περιοχές της καραντίνας. Α, δηλαδή, εάν εγώ που έχω έναν άνθρωπο δικό μου στο καλοχώρι, να πούμε, που δεν μπορώ, ναι, να πάω να τον επισκεφτώ και να του παρέχω τις υπηρεσίες, ναι, μου, στέλνω την υπηρεσία, εκτός βέβαια αν δεν θέλω και το βοήθεια στο σπίτι και θέλω να στείλω κάποιον ιδιώτη, στέλνω ιδιωτική επιχείρηση φροντίδας να του παρέχει ό,τι θέλει. Κατάλαβα. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Θεωρώ ότι λύσαμε αρκετά προβλήματα, λύνονται αρκετά προβλήματα την δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα πιστεύω στο τέλος της ημέρας. Σήμερα θα λειτουργούν όλα ομαλότα. Ωραία. Κύριε Κορεντσίδη, καλό μεσημέρι. Τα λέμε καλό και αύριο, βέβαια, όλους, με ό,τι νεότερο υπάρξει. Στη διάθεση του κόσμου και σε εσάς. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.